πατέρες, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι της Περιφέρειας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, κυρίες και κύριοι, και 603 πιάστηκαν παρευθείς και σύρες του ζουπάνι να τους δεις. Με αυτούς τους στίχους ύμνησε η λαϊκή μούσα το μεγαλειώδης αντιστησιακό γεγονός που σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε. Δεν θα πούμε κάτι καινούριο. Δεν θα ξαναγράψουμε την ιστορία. Θα θυμηθούμε όμως τα γεγονότα που συνέβησαν τα ταραγμένα εκείνα χρόνια της κατοχής, συγκεκριμένα την άνοιξη του 43, στα ιερά και ποτισμένα με αίμα αυτά χώματα, όπως πρέπει πάντα να θυμούνται οι μεταγενέστερες γενιές, και θα αποδώσουμε τις τιμές που αρμόζουν στους προγόνους μας, εκείνους που με αυταπάρνηση και αυτοθυσία έβαλαν στη ζωή τους και την ατομική τους υπόσταση στην υπηρέτηση του κοινού λαού καλού, για να υπερασπιστούν και τα πάτρια εδάφη την πολυπόθητη ελευθερία και να εκδιώξουν τον κατακτητή. Βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε ένα μνημείο από τα πολλά που η πολύπαθη πατρίδα μας έχει ανεγείρει, για να μην ξεχνούμε, να θυμόμαστε, να διδασκόμαστε από το παρελθόν και να επαναπροσδιορίζουμε σαν έθνος τη θέση μας στον κόσμο και την ιστορία της ανθρωπότητας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του λαού της Χιάτιστας και της γύρω περιοχής, ο οποίος, παραβλέποντας πολιτικές ή άλλες διαφορές και προσωπικά συμφέροντα, ενώθηκε κάτω από ένα σκοπό, την επαναφορά της ελευθεριάς και της αυτοκυριαρχίας του. Ας θυμηθούμε όμως αυτά που διαδραματίστηκαν εκείνες τις μέρες και οδήγησαν στο έπος των μαχών της Βίγλας και του Φαρδικάμου. Είναι Απρίλιος του 1942, όταν καταφθάνει και εδρεύει στη Χιάτιστα μια φρουρά του Ιταλικού στρατού, η περιβόητη Φινάνσα. Με τον ερχομό της φρουράς άρχισε το μαρτύριο για το λαό της Χιάτιστας. Διωγμοί, βασανισμοί, ξυλοδαρμοί ήταν στην ημερήσια διάταξη, ακόμη και με ασήμαντες αφορμές, και η απελπισία κατέβαλε τους πάντες. Οι Ιταλοί, φαίνεται, έβγαζαν το άχτι τους από την ήττα τους στο αλβανικό μέτωπο και η σκληρότητά τους ήταν ανίποτη. Όνειρο πλέον κάθε σκιατιστινού, η εκδίωξη του κατακτητή και η επαναφορά της ελευθερίας. Το ίδιο χρονικό διάστημα εξαπλώνεται και στην περιοχή μας το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ, με το ένοπλο τμήμα του, τον Εθνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, τον ΕΛΑΣ, μοναδική στα μέρη μας αντιστασιακή οργάνωση, συσπηρώνει στους κόλπους του τον αδάμαστο λαό της, τον κινητοποιεί σε ηρωικό αγώνα των κατακτητών και ενσαρκώνει τα όνειρά του για μια ελεύθερη και ειρηνική πατρίδα, για έναν ελεύθερο και ειρηνικό κόσμο, παντοτινά ιδανικά του ηθικά ευαίσθητου λαού μας.